Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μετά το χθεσινό μας ρεπό, κενό όπως θέλετε πείτε το, καθώς υπήρχαν αγώνες στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4, αλλά εδώ επιστρέφουμε κανονικά στο ραντεβού μας, πιστή σε αυτό, 7 και κάτι με 8 και κάτι ψηλά. Στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα, 1η Φεβρουαρίου σήμερα 2018. Έχουμε αρκετά να αναδείξουμε και σήμερα και να θίξουμε σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, πλούσιο το ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο βέβαια ο καλός μας φίλος και συνάδελφος ο Χαρίλαος Χαρίτων στο καθιερωμένο του σχόλιο όπως κάνουμε μία φορά την εβδομάδα. Πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας, το οποίο καφεδάκι μας είναι σίγουρα βέντο εσπρέσο με διάφορες υπέροχες γεύσεις από Κολομβία, από Κένια, από Αιθιοπία παρακαλώ, Χριστάρα μου. Έχεις πιει καφέ Κένια. Θα πας στο καφέ μάγαζο να πιεις. Αλλά θα πεις βέντο. Μαγική λέξη. Το καφέ μάγαζο με όλα τα προϊόντα σε επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα. Για παραγγελίες στο τηλέφωνο 2310 70 55 54, καφεμάγαζο.gr στο διαδίκτυο. Πάτε μια βόλτα και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο. Είναι όλα εκεί και σας περιμένουμε. Θα μορφωθούμε βεβαίως και με τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και στην Βασιλή Σόλγας και στην Fleming 13. Με αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και πληροφορική. Άμα τα μάθουμε όλα αυτά, θα κάνουμε μετά και ένα γύρο του κόσμου και θα περάσουμε όμορφα. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι στο Κιλκί στις 3 με τον Κιλκισιακό. Στο μπάσκετ την επικίνδυνη έξοδο με τον Ερμή Αγιάς, εκτός έδρας παιχνίδι. Στο βόλεϊ Κυριακή είναι το match στην Αλεξανδρούπολη με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στις 6. Στο μπάσκετ βέβαια έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τον Ντάριο Σουάσιγκτον, έναν παίχτη που τον μάθαμε εδώ από την παρουσία του και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ στην Α1 πριν από κάποια χρόνια. Πολύ καλή περίπτωση, γερός να είναι. Θα έρθει την Δευτέρα με το καλό στη Θεσσαλονίκη να τσεκαριστεί, να περάσει από ιατρικά και εφόσον όλα είναι ok, γιατί προέρχεται από κάποιους μήνες απραξίας, να δώσει και ο προπονητής ο κύριος Χατζηκυριακίδης το ok για να μπορέσει να προχωρήσει η μεταγραφή του. Δεν προχώρησε αυτή του Steve Bart Jr., του γιου του τεράστιου Steve Bart, που αρχές του 90 είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή και είχε παίξει πριν από χρόνια και αυτός στην Α1, στην Ολυμπιάδα Πατρών αν θυμάμαι καλά. Οπότε προχωράμε με τον Ντάριο Σουάσιγκτον. Επαναλαμβάνω, τη Δευτέρα εκτός απρόπτου αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Χριστάρα μου, ρίξε μια πενιά να καλέσουμε και το φίλο μας το Χαρίλα. Τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας ανοιχτό είναι το mail της εκπομπής, μία λέξη, blue libero, παπάκι, yahoo. .gr. Τον έχουμε. Χαρίλα, καλό μήνα. Καλό μήνα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, αλλά να αμφότεροι να βρούμε την ευκαιρία μέσα και από τη δική σου εκπομπή να δώσουμε. Είπα να μην το πω γιατί είναι πάρα πολύ στενάχρονο. Τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο δεν γίνεται να μην το πούμε. Έχει και δίκιο. Μέσα από τον αέρα της εκπομπής σου είναι μία από τις πάρα πολύ δύσκολες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι ο πατέρας του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου που τον έχω γνωρίσει και προσωπικά αρκετές φορές και στο γήπεδο και όχι μόνο. Καλό παράδεισο και καλή δύναμη. Μόλις τώρα το διάβασα. Καλή δύναμη στον Παναγιώτη πάνω απ' όλα, να τον κρατάει ζωντανό στην ψυχή του και στη μνήμη του. Τον καταλαβαίνω απολύτως. Εγώ έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια. Έχω απολέσει όλους τους δικούς μου ανθρώπους. Το ξέρω. Τους πολύ κοντινούς ανθρώπους μου, οπότε αντιλαμβάνομαι το πόσο δύσκολες στιγμές περνά όπως ο κάθε άνθρωπος. Το είδα. Και αυτό γιατί όπως λέμε πάντα η ομάδα μας, η ενασχόλησή μας, το επάγγελμά μας, όλα αυτά είναι τα πολύ σημαντικά πράγματα δευτερεύοντα όμως μετά το θέμα της υγείας και το θέμα των δικών μας ανθρώπων. Με το που μπήκα στο στούντιο και άνοιξα τον Blue Arena και είδα αυτό πρώτη είδηση. Ναι. Δεν, αυτά, τώρα μπορούμε να πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ξανά, καλό μήνα, να ευχηθούμε. Και καλό μήνα, να ξεκινήσουμε από πού θέλεις. Πάμε Ντάριο Σουάσιγκτον, έτσι που είναι λίγο πιασάρικο το θέμα. Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι και στην πράξη πλέον
δείχνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι κινούνται στο πλαίσιο της κοινής λογικής. Αυτό που μας έδειξε, δηλαδή ποιος μας το έδειξε. Μας το έδειξε το Περιστέρι. Ναι. Το Περιστέρι δεν έκανε τίποτα άλλο. Έχει ένα ρόστερ ανάλογο με του Ηρακλή και το επένδυσε με έναν σέντερ που θα ήταν από τους καλύτερους στην Basket League και με έναν δαίμονα μαύρο Αμερικανό, ο οποίος στις δύσκολες στιγμές, στον οποίο τις δύσκολες στιγμές μπορείς να κουμπάς την μπάλα, όπως ο Κίκι Κλάρκ, επιπέδου και αυτός Basket League. Εμείς αυτή τη δυνατότητα να έχουμε έναν σέντερ τέτοιο επίπεδο όπως ο Σκορδίλης, την απολέσαμε το καλοκαίρι όταν θεωρήσαμε ότι εφόσον είχε προσυμφωνήσει μαζί μας έπρεπε να κλείσει και στον Ηρακλή, αλλά τον δελέασε τελευταία στιγμή το διετές συμβόλαιο που του πρότεινε το Περιστέρι. Mm-hmm. Οπότε το μόνο που μπορούσαμε να καλύψουμε είναι να απομακρύνουμε έναν παίκτη που ήταν πολυτέλεια για την ομάδα, που ήταν πολυτέλεια το να είναι συμπληρωματικός, όχι λόγω ποιότητας. Ο ξένος του Ηρακλή, κακά τα ψέματα, εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές, Γιώργο, ήταν συμπληρωματικός στην αγωνιστική στρατηγική της ομάδας, για στον Μπούμπαλο. Και δυστυχώς φάγαμε, Χαρή Λαέ μου, 2-3 μήνες, όπου και εγώ και εσύ λέγαμε το εξής: ή θα μάθουμε να παίζουμε με τον ψηλό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ή θα τον αλλάξουμε. Μα δεν χρειάζεται. Όταν ο ψηλός σου, ο βασικός ψηλός σου είναι ο Χαριτόπουλος και τα πηγαίνει θαυμάσια. Μπράβο. Σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό είπα και το ή θα τον αλλάξουμε. Δεν έχει την πολυτέλεια να έχει σε συμπληρωματικό ρόλο τον Μπούμπαλο. Σωστά. Εκεί πάει το ή θα τον αλλάξουμε, κάτι το οποίο άργησε πάρα πολύ να γίνει, έτσι. Πάρα πολύ άργησε να γίνει. Δηλαδή ο Μπούμπαλο έφτασε πλέον στο σημείο να είναι, ας με συγχωρέσουν το παιδί που θα το μνημονεύσω, αλλά όσοι παρακολουθούσαν τον Ηρακλή πάει τα παλιά χρόνια στο μπάσκετ, να είναι τσιτάκης. Δηλαδή να είναι, να πάμε πιο κοντά, να είναι Αντώνης Σαμαράς. Ναι. Δηλαδή να έχει συμπληρωματικό ρόλο στην αποστολή σου, στο ρόστερ των ψηλών, ας πούμε, της ομάδας. Ενώ αντιθέτως η ομάδα κράβγαζε ότι χρειαζόταν ένα παίκτη, απλώς επειδή μιλάμε σχηματικά, ένα παίκτη τύπου Κίκι Κλάρκ. Και αυτόν τον βρήκε, νομίζω, στο επίπεδο του Ντέριος Ουάσιγκτον, ο οποίος βέβαια ελπίζουμε να είναι σε εξαιρετική κατάσταση, γιατί από τα δύο πέρα από όλο το βιογραφικό του, από τα δύο περάσματα που έκανε από τον ΠΑΟ και από τον Άρη, έδειξε ότι αν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί σε καλή ηλικία είναι πάρα πολύ. Εδώ και 1,5 μήνα έχει που έχει κλείσει τα 32 χρόνια του. Είναι σε εξαιρετική μπασκετική ηλικία. Είναι. Αν είναι και σε στοιχειωδώς καλή κατάσταση, σε αυτή την κατηγορία την Α2 μπορεί να κάνει θαύματα στην ελληνική Α2. Δεν το συζητάμε αυτό. Να πάνε όλα καλά, να κλείσει η υπόθεση. Είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύω θα προσαρμοστεί γρήγορα και στη Θεσσαλονίκη και στον Ηρακλή, γιατί έχει δύο περάσματα και συγκεκριμένα από την πόλη μας δύο περάσματα. Για να μπορέσει ο Ηρακλής εκ του ασφάλου, σαν και δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το πρωτάθλημα, να μπορέσει να διεκδικήσει το δεύτερο προνομιούχο εισιτήριο, Γιώργο. Ναι. Ναι, και... Μου κάνει εντύπωση η κοιλιά που έχουν κάνει οι υπόλοιποι και το ανέβασμα που έχουν κάποιοι άλλοι. Για παράδειγμα, ο επόμενος... Δεν άκουσα ποιοι έχουν κάνει κοιλιά που είπες. Οι υπόλοιποι που ήταν και καλά φαβοροί για τη δεύτερη θέση, όπως ο Απόλλων Πάτρας. Α, μάλιστα, ναι. Δεν κατάλαβα ποιος εννοούσες. Ναι. Και η Δόξα Λευκάδας ακόμα. Δεν είναι ποιοτικές, δεν είναι φοβερά ποιοτικές ομάδες. Δηλαδή, ο Ηρακλής, μην απογοητευόμαστε. Ο Ηρακλής, δεν υπάρχει φάρος Κερατσινίου φέτος στην τετράδα των play-off. Ακριβώς. Ο Ηρακλής, πέρα από την επένδυση που έκανε, λόγω μάλλον της επένδυσης που έκανε ο Θόδωρος Ζακόπουλος, τρομακτικής επένδυσης που έκανε σε επίπεδο πολύ κοντά στο μπάτζετ του Περιστερίου, πιστεύαμε ότι θα είναι ισοδύναμος τουλάχιστον με το Περιστέρι. Ναι. Δεν θα ξεχάσω που το Σεπτέμβριο μου λέγαν διάφοροι μπασκετάνθρωποι που παρεπιδημούν στο Ιβανόφιο, ότι άσε και το Περιστέρι, να το δούμε όταν θα έρθει η ώρα να παίξει με εμάς το Περιστέρι, μου λέγανε. Όχι, δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να απογοητευτούμε επειδή δώσαμε σχεδόν όσα χρήματα το Περιστέρι και δεν κάναμε ομάδα σε το Περιστέρι. Τώρα που θα ενισχυθούμε, φαντάζομαι ότι θα είμαστε σαφώς καλύτεροι από αυτούς που δεν επένδυσαν τόσο υψηλά και προσπαθούν να διεκδικήσουν με τις καλές ομάδες, αλλά όχι δυσκολοκατάβλητες,
που έχουν όπως η Δόξα Λευκάδας, ο Απόλλων Πατρών, ο Χολαργός, η Καστοριά, το Ψυχικό, γιατί μαζεύτηκαν πολλοί υποψήφοι, ξέρεις, ε. Πολύ, πολύ. Υπάρχει μια τετράδα, αν θυμάμαι καλά, που είναι με ίδιους βαθμούς, τετράδα ομάδων. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα μην πάει κανείς να πει αν είναι έτσι γιατί σε κέρδισε η Πάτρα στην έδρα της και γιατί σε κέρδισε η Λευκάδα εδώ. Σε κέρδισε ακριβώς γιατί δεν είχες έναν άνθρωπο να σου κάνει τη διαφορά όπως έχουν πολλές ομάδες, έτσι. Αυτό αναζητούμε τώρα να βρούμε στο πρόσωπο του Ουάσιγκτον, αν και εφόσον είναι σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά θα τα δούμε γιατί όλα είναι θεωρητικά. Mm-hmm. Πάντως οι άνθρωποι κάναν αυτό που πρέπει και κάνουν αυτό που πρέπει. Ναι. Συμφωνώ. Κάνω αυτό που πρέπει. Απλώς θεωρώ ότι το άργησαν. Δηλαδή, από τη στιγμή, αν θυμάσαι Γιώργο... Και σε αυτό συμφωνώ και πάρα πολύ κιόλας. Πάρα πολύ. Βέβαια, στο παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδα στο Ιβανόφιο, που φάνηκε ότι από εκείνο το σημείο και μετά ο Βαγγέλης Αλεξανδρής είχε απελπιστεί με την περίπτωση του Μπούμπαλο, δηλαδή δεν το χρησιμοποίησε. Γιατί με το Περιστέρι που το ξεκίνησε 3 λεπτά και τον έβγαλε. Ναι, αλλά νωρίτερα ήταν αγώνας με τη Λευκάδα. Σωστά. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά έπρεπε να είχε γίνει η αντικατάσταση. Δεν ξέρω, προφανώς δεν ήταν διαθέσιμοι κάποιοι παίκτες, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι, γιατί ακολούθησαν τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα, τα μαζεμένα μέσα σε μια εβδομάδα. Αμίντας Δούκας. Με Αμίντα και Δούκα. Mm. Και δηλαδή σερή πήγε να μην χρησιμοποιείται ο Μπούμπαλο. Μετά μείναμε με τον βαφκαλισμό ότι ας τον κρατήσουμε και στο παιχνίδι με τον Περιστέρι, γιατί για τον αγώνα με τον Περιστέρι τον πήραμε. Ιδάλλως, όταν ανακαλύψαμε ότι δεν θα παίξουμε στην Basket League, έπρεπε να το διώξουμε γιατί δεν μας χρειάζεται ένας 2-12 σέντερ στην Α2. Αλλά απέναντι στο Περιστέρι που έχει τον εξαιρετικό και ψηλό Σκορδίλη, μένεται να μας φάνει χρήσιμος. Mm. Και δεν έπαιξε σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, ήδη αργήσαμε αρκετά, αλλά δεν χάθηκε τίποτα. Είμαστε σε καλή κατάσταση βαθμολογική σε σχέση με αυτή την τετράδα που λες. Μόνο και μόνο για να μου τον προφέρεις εδώ κάθε φορά στην εκπομπή, ήθελες τον Junior, τον ήθελες. Το υπόλοιπο θα το πεις εσύ. Το Steve Bird. κοίταξε. Το Steve Bird, yes. Και αυτός με καλό πέρασμα από την Πάτρα και από την Ολυμπιάδα Πατρών. Θεωρώ ότι είναι περίπου ίδιου τύπου παίκτες. Μπορεί συναισθηματικά σε σημερινές δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΑΕ να λέει ότι τον έχουμε στο μυαλό μας και του χρόνου στην Basket League ίσως να είναι ένας από τους 5-6 ξένους πόσους δικαιούμαστε. Mm. Αλλά θεωρώ ότι και ο Ουέσιγκτον είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το περίπου το ίδιο πράγμα, οι ίδιοι παίκτες. Είναι combo guards. Και δεν μπορώ να μην σκεφτώ από χθες το βράδυ που ενημερώθηκα για την περίπτωση του Ουέσιγκτον την αγαπημένη σου ομάδα. Δεν γινότανε. Ναι, είχε πέρασμα πολύ μικρό από το 2007, αφού είχε αρχίσει το επαγγελματικό μπάσκετ, από το San Antonio Spurs. Όχι, εγώ δεν λέω γι' αυτό. Η αγαπημένη σου ομάδα είναι που είναι η πόλη του παίχτη, το Ουάσιγκτον δηλαδή. Άι! Μου είχες πει ότι δεν υπάρχουν πλέον οι Bullets. Ναι, είναι Wizards, αλλά... Ναι, μου είχες πει ότι δεν υπάρχουν, ότι έχουν γίνει Wizards. Όταν δεν είμαι πολύ καλά και σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, σκέφτομαι αυτό το bullet. Γιατί τι συνέβη πάλι? Τίποτα, ρε παιδί, εντάξει, τα δικά μου. Α, καλά, εντάξει. Για τον αέρα δεν είναι. Καλά, εντάξει, τι να κάνουμε. Και για ένα λόγο ακόμα χαίρομαι, γιατί θα ήμουν σίγουρος ότι θα πούμε για αυτή την ομάδα, τους bullets. Λόγω του Ουάσιγκτον, κατάλαβες. Ναι. Ο οποίος γεννήθηκε στο Winter Park της Φλόριντα. Είναι από ωραία έτσι καλοκαιρινή πολιτεία. Στο γεννήθηκε. Ορίστε. Στο ποιο γεννήθηκε, ρίξτε το άλλη μία. Στο Winter Park της Φλόριντα. Μάλιστα. Το πάρκο του χειμώνα είναι αυτό? Το πάρκο του χειμώνα, ναι, είναι μια περιοχή στη Φλόριντα που είναι βέβαια σχήμα οξύμορο, γιατί η Φλόριντα δεν γνωρίζει χειμώνα. Αλλά είναι... γεννήθηκε εκεί. Ήταν undrafted, δεν είχε γίνει draft στο NBA, αλλά αργότερα όταν άρχισε να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους, είδαν ότι έχει αξία και έπαιξε ένα χρόνο στο NBA με τους Spurs. Mm. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια τρομακτική πορεία
σε Ευρώπη, δύο περάσματα από την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολύ καλά περάσματα και τα δύο. Πολύ καλά περάσματα, πολύ καλά περάσματα. Για Α1 τώρα και για υψηλό επίπεδο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε ρε εσύ, και δεν είναι καμιά βαριά φιλοσοφία από την καθημερινή πρακτική τόσων ετών στο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις εξαιρετικούς κοντούς μαύρους Αμερικανούς. Είναι πάρα και πολύ και με κοινωτικό εύκολο. Διαβατήριο. Και τώρα οι περισσότεροι πάνε και παίρνουν κοινωνικό διαβατήριο για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε πρωταθλήματα που τους χρειάζονται ως κοινωτικούς. Το ματσάκι όμως... Ο Ουέσιγκτον πήγε στα Σκόπια και πήρε διαβατήριο. Ο Μπέρντ είχε Ουκρανικό νομίζω. Ο Μπέρντ είχε Ουκρανικό, είχε παίξει αρκετά χρόνια στην Ουκρανία και βρήκε ευκαιρία να τσιμπήσει από εκεί διαβατήριο. Ναι, ναι. Βοσνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, αυτά παίζουν πολύ. Και τα προϊνοανατολικά κράτη παίζουν πολύ, ναι. Δίνουν πάρα πολύ εύκολα διαβατήρια. Γι' αυτό οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν απορεί κανείς γιατί δεν παίρνουν, ας πούμε, βρετανικό διαβατήριο που είναι και η γλώσσα κοινή. Ή δεν παίρνουν γαλλικό, ή δεν παίρνουν ισπανικό, ιταλικό. Είναι πολύ εύκολα τα κράτη εκείνα σε αυτή τη διαδικασία. Και τσιμπάνε από εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς το κάνουν για να μπορέσουν να έχουν ανοιχτές περισσότερες πόρτες για τη συνέχεια της καριέρας τους. Τώρα που μιλάμε για διαβατήρια, ξέρεις που θα σε πάω. Αλλά πριν σε πάω εκεί, στα διαβατήρια και στις άδειες παραμονής και σε όλα αυτά, το ματσάκιον με τον Ερμή Αγιάς που έχει και αυτό, τώρα αυτός ο ψηλός, δεν τον ξέρω, τον ξέρεις εσύ καθόλου, τον έψαξες, αυτό το ψηλό. Για ποιο μιλάς, για τον Μιλόγεβιτς, ναι. Ναι, πήραν ένα σου την κάρτα για να μπορέσουν να είναι πιο ικανοί. Έχω μάθει... Σκοράρισμαν και νομίζω ότι με το τζαμπαλί που έχουν και τα τρελά τρίποντα που πετάει και συνεχίζει να τα πετάει σε κάθε αγώνα, τον παρακολουθώ. Πέρα από εμάς. Πέρα από, ναι βέβαια, 4 τρίποντα έβαλε στον περασμένο αγώνα του Ερμή Αγιάς. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω αν είχαν ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση. Εκτός αν ο Μιλόγεβιτς θα πάρει τη θέση του Δεμερντή στη βασική πεντάδα και θα είναι playmaker, αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως έχουν η κάνει... Η ανακοίνωση μιλάει για guard, δεν ξέρω τι είδους guard είναι, αν είναι point guard ή shooting guard. Έχουν κάνει το ξεσηκωμό γιατί είναι λογικό, είναι το match της ζωής τους. Πρώτη φορά ο Ερμής Αγιάς υποδέχεται μια τόσο μεγάλη ομάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι... Πάρα πολύ δύσκολο θέλει παιχνίδι, προσοχή, έτσι, αμή τι άλλο. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί ο Ηρακλής πρώτα απ' όλα δεν άλλαξε πρόσωπο. Δεν στέκομαι στο ότι έχει φύγει ο Μπούμπαλο και δεν έχει αντικατασταθεί. Ο Μπούμπαλο ήταν αυτό που λέμε και που ήσουν εδώ τι έγινε. Δεν το συζητάμε, δεν το λέω γι' αυτό. Η θέση 5 καλύπτεται με το Χαριτόπουλο, το Γεωργάκη και όποτε χρειαστεί με το σχήμα με τα 2-4, με τον Αγγελακόπουλο ψευτοπεντάρι. Δεν χρειάζεται, είναι μια χαρά για την Α2. Απλώς δεν υπάρχει αυτή η σημαντική ενίσχυση του να έχεις έναν άνθρωπο να του ακουμπάς την μπάλα στα χέρια. Προσπαθεί να το κάνει όσο μπορεί και τα καταφέρνει ο Γιάννης Γκαγκαλούδης στις δύσκολες στιγμές, αλλά χρειάζεται και μια βοήθεια. Χρειάζεται και μια βοήθεια. Πάμε στα υπόλοιπα διαβατήρια. Απλώς παρένθεση, περιμένω εδώ και αρκετές αγωνιστικές, γιατί ταλαιπωρείται από διαρκείς αλληλοδιαδεχόμενους τραυματισμούς. Περιμένω και τον Κακαρούδη να έρθει σε καλό επίπεδο, διότι μπορεί να βοηθήσει πολύ την ομάδα στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Αλλά οι διαρκείς τραυματισμοί που έχει το τελευταίο διάστημα, οι συνεχείς τραυματισμοί που έχει το τελευταίο διάστημα δεν του το επιτρέπουν. Πάμε πού? Στα υπόλοιπα διαβατήρια. Μιλάω φυσικά για την περίπτωση του Τάι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Τώρα να τσιρίξω για την ΕΠΟ ή να μην τσιρίξω. Να εξηγήσουμε, να που δίνεις την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σου, επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει, να εξηγήσουμε ακριβώς τι έχει γίνει με την υπόθεση του Τάι. Θα εξηγήσουμε. Απλά, εγώ πάλι ο κακοπροαίρετος θα πω ότι αν αφορούσε αυτό άλλη ομάδα, θα του βγάζανε και κογκολέζικο διαβατήριο και κογκολέζικη άδεια παραμονής και ό,τι θες θα του βγάζανε. Αυτό μόνο σε πρώτη φάση και σε ακούω, είμαι όλος αυτό. Ο Τάι, όταν είχε έρθει στην... Το 13. Football League για τον Ηρακλή και στη Football League για τον Αγροτικό Αστέρα, είχε δηλώσει ότι είναι κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου πέρα από το βραζιλιάνικο. Ναι. Ότι έχει και ισπανική υπηκότητα. Και έτσι αγωνίστηκε ως Ισπανός, ως κάτοχος ισπανού διαβατηρίου και στον Ηρακλή και στον Αγροτικό Αστέρα. Η αλήθεια είναι ότι και κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου
να μην δήλωνε ο Τάι και να μην αγωνιζόταν με αυτό και στις δύο ομάδες, θα μπορούσε να πάρει πολύ εύκολα άδεια παραμονής για επαγγελματικούς λόγους. Mm-hmm. Γιατί, να προσέξουμε τώρα τι λέμε. Διότι ήρθε να αγωνιστεί σε επαγγελματικά πρωταθλήματα. Η football league είναι επαγγελματική κατηγορία. Οπότε δικαιολογείται άδεια παραμονής για επαγγελματικούς λόγους. Σωστά. Έτσι. Οι ειδοποιώς διαφορές στη σημερινή, στην αυτή τη θητεία του Τάι στον Ηρακλή είναι πρώτον ότι δεν έχει, όχι το πρόσχημα, την αιτιολογία ότι ήρθε ως Βραζιλιάνος και δικαιούται αδείας παραμονής για να εργαστεί γιατί ήρθε σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο. Είναι αυτή η μεγάλη υποκρισία της ΕΠΟ. Ξέρει πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι παίκτες αγωνίζονται και αμείβονται, μπορεί όχι υψηλά, αλλά αμείβονται, έτσι. Αλλά παράλληλα θέλει να βαφκαλίζεται ότι πρόκειται περί ερασιτεχνικής κατηγορίας. Μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Βαφκαλίζεται αυτό που βαφκαλίζεται, αλλά προχθές... Σου άρεσε αυτό. Ωραία, ναι. Τι υπήρχε περίπτωση να μην το χρησιμοποιήσω. Αλλά ναι. Κάτι τέτοια ξέρεις, θα σημειώνω εγώ. Ναι, αλλά... έτσι, μπράβο. Και εγώ, αυτή είναι η χαρά μου. Αυτό. Κάθε εβδομάδα ναι. Κάτι κρατάω. Εγώ δεν θέλω πληρωμή. Όχι. Να κάνω ανθρώπους σοφότερους θέλω. Για πες. Ή το άλλο την προηγούμενη φορά που ήρθε, εκείνο που το πας. Το ήρθε. Ναι. Λοιπόν, βαφκαλίζεται αυτό που βαφκαλίζεται. Μπράβο, τα θυμάσαι, ρε. Μπράβο. Πάντα, μπράβο. Πάντα. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Πάντα. Λοιπόν. Βαφκαλίζεται αυτό που βαφκαλίζεται. Ότι είναι ερασιτεχνική, έλα μωρέ, πια τρίτη εθνική, είναι ερασιτέχνες κτλ. Αλλά προχθές ο κύριος Ιωακιμίδης, στη συνέντευξη τύπου, μας είπε ότι ο Ηρακλής πλήρωσε 705 ευρώ για κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Ακριβώς. Από τους ποδοσφαιριστές. Από ερασιτεχνικά σωματεία. Άρα, κύριοι της ΕΠΟ, ναι. Θα αποφασίσετε αν είμαστε ερασιτέχνες ή αν είμαστε επαγγελματίες. Όχι, και ο καημένος ο κύριος Ιωακιμίδης, καημένος καταλαβαίνεις γιατί ναι. Το λέω, συνεχώς σε κάθε αποστροφή του λόγου του έλεγε και μην ζητάτε παραπάνω λεπτομέρειες γιατί είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο και κανονικά δεν έπρεπε να πληρώνουμε. Ναι, αλλά πληρώνουμε 705 δηλαδή, ευρώ στην ΕΠΟ για κάρτες. Πρόκειται για ένα γελίο καθεστώς. Εννοείται. Ή θα αποφασίσεις να πεις ότι πρόκειται περί ήμι επαγγελματικών σωματείων. Έτσι. Παλιά υπήρχαν, αν θυμάσαι τα χρόνια του 80, υπήρχαν οι λεγόμενοι ήμι επαγγελματίες σωστά, της ομάδας. Σωστά. Ή δεν θα βαφκαλίζεσαι αυτό. Ή δεν θα βαφκαλίζεσαι ότι πρόκειται περί ερασιτεχνικών. Έτσι λοιπόν ο Τάι δεν θεμελίωνε δικαίωμα αδείας παραμονής για επαγγελματικούς λόγους. Δεν πειράζει όμως διότι. Ο Ηρακλής σου είπε ότι όπως έπαιξε ως Ισπανός στα παιχνίδια της, στις θητείες του με το, σε εμάς και στον Αγροτικό Αστέρα στη Football League, θα παίξει και τώρα. Και ξαφνικά τώρα η ΕΠΟ ανακαλύπτει ότι δεν μπορεί να τον δεχθεί ως Ισπανό. Από εκεί ξεκινάει η τρέλα της ΕΠΟ, με καταλαβαίνεις. Δεν είναι στο απόλυτα. Θέμα της αδείας παραμονής. Απόλυτα. Είναι στο θέμα ότι ξαφνικά μετά από όχι μία, δύο θητείες του παίκτη σε Ηρακλή και Αγροτικό Αστέρα παλαιότερα, προσφάτως, τι παλαιότερα, προσφάτως, τα προηγούμενα χρόνια, ξαφνικά τον ανακηρύσει ως μη Ισπανό, ως Βραζιλιάνο. Και τώρα ως Βραζιλιάνος που είναι, να κόψετε το λαιμό σας, σου λέει. Θέλουμε άδεια παραμονής. Πώς να πάρεις άδεια παραμονής. Αυτό προσέβαλε ο Λάκης Σημεοφορίδης, λέγοντάς τους το εξής απλό επιχείρημα που ούτε καν δικανικό είναι. Είναι επιχείρημα λογικής. Εσείς, η ίδια η Ομοσπονδία, επί δύο θητείες, σε Ηρακλή και Αγροτικό Αστέρα, τον δεχτήκατε ως Ισπανό. Τώρα γιατί δεν τον δέχεστε ως Ισπανό. Και προσπαθούσε να συντομεύσει την όλη διαδικασία. Τα πράγματα είναι απλά. Ο Τάι όταν ήρθε είχε πει ότι προτίμησα τον Ηρακλή γιατί ένας βασικός λόγος είναι ότι θέλω... Να, μετά το κάζο αυτό που έπαθα στην παγωμένη Λευκορωσία που δεν μπορούσα να φέρω ούτε τα παιδιά μου ούτε τη γυναίκα μου γιατί δεν υπήρχε καν σχολείο εκεί πέρα για να τα βάλω να φοιτήσουν, αναγκάστηκα, θέλω να είμαι σε μια πόλη στην οποία ξέρω ότι θα κάνω και ζωή, θα έχω και κοινωνικό περιβάλλον, θα μπορέσω τα παιδιά μου να τα στείλω στο ανάλογο σχολείο για να φοιτήσουν και αφού ο Τάι ήταν αποφασισμένος να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη για να φέρει και την οικογένεια μαζί του στον τόπο εργασίας και διαμονής του, θα έρθει η Αλεσάνδρα. Κράτα το λίγο, το κρατάς, βάζεις ένα τελεία. Να ακούσουμε τι ώρα είναι, μπορώ.
Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Μαριλίζα που μας ακούει. Και αυτή λέει δεν είναι καλά σήμερα. Κάτι έχει το... Α, έμαθα τι γίνεται, Χαρίλα. Είναι ο ανάδρομος Ερμής. Ναι. Α, όχι, μήπως είναι αυτό το Blue Moon που λένε. Έχει Blue Moon από χθες, ναι. Και να σου πω κάτι. Είναι μπλε σε σένα, σε... σε διεγύρι, σε συνεγύρι. Με διεγύρι. Να σου πω κάτι. Υπήρχε περίπτωση το Moon να μην είναι blue. Υπήρχε... 100%. Όχι, πες μου δηλαδή. Υπήρχε όχι, δεν περίπτωση. Μπορώ να πω τίποτα. Δηλαδή, τι άλλο να ήταν το Moon. Blue θα ήτανε. Λοιπόν, και ο Θανάσης λέει καλησπέρα προηγούμενα. Χαρίλα Μπάσκετο Φάτσα. Καλησπέρα ρε στο Θανάση, καλησπέρα στο Θανάση. Και η Μαριλίζα μας στέλνει σε κάθε εκπομπή μήνυμα, θυμάμαι. Στέλνει συχνά, ναι, στέλνει συχνά. Θυμάμαι και από την περασμένη εβδομάδα. Μπράβο, τη στην τιμά, την τιμά. Είναι καταπληκτική. Είναι φιλόκαλη και αυτή. Ναι, φιλόκαλη. Παραγνωρίζουν το ωραίο, το χαίρονται και το απολαμβάνουν. Δεν βαυκαλίζουν αυτοί. Δεν βαυκαλίζουν. Βαυκαλίζονται. Δεν βαυκαλίζονται. Συγγνώμη, δεν βαυκαλίζονται. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά επέρομαι για κάτι το οποίο όμως δεν έχει ισχύει. Τι κάνεις. Ναι, το έκανα δυσκολότερο. Καμαρώνω για κάτι. Όχι, το προηγούμενο θέλω. Επέρομαι. Εντάξει. Ναι, με αλφαγιώτα, έτσι. Ναι. Με δύο αλφαγιώτα. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα. Έρχεται λοιπόν... Στη γυναίκα του Τάι είχαμε μείνει, ναι. Εβδομάδα η σύζυγος του Τάι, η Αλεσάνδρα Γκράσια, η οποία είναι τεκμηριωμένα κάτοχος και ισπανικού διαβατηρίου, νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι δεν είναι αμυγός Ισπανίδα. Διότι αν ήταν αμυγός Ισπανίδα, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω, θα λεγόταν Αλεχάνδρα και όχι Αλεσάνδρα με δύο S. Όπως είναι στα πορτογαλικά. Αν είναι Αλεσάνδρα, ίσως έχει από Αργεντινή. Ναι, είναι από... Αλεσάνδρα είναι στα πορτογαλικά, το τσεκάρισα χθες την έρευνα που έκανα. Ναι. Είναι δηλαδή Βραζιλιάνα. Αν ήταν Ισπανίδα καθαρή θα λεγόταν Αλεχάνδρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ότι και να είναι, έχει ισπανικό διαβατήριο η κοπέλα. Οπότε με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, προερχόμενος από χώρα, ο υπήκος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει, όπως έχει αυτόματα άδεια παραμονής σε αντίστοιχη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαμείνει σε αυτή τη χώρα μαζί με την οικογένειά του. Δηλαδή αυτομάτως και τα παιδιά και ο Τάι νομιμοποιούν την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη και πάβει να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να καταθέσει στην ΕΠΟ, φαντάζομαι θα καταθέσει το ισπανικό διαβατήριο και τα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τη συγγενική σχέση της με τον Τάι. Αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να καταθέσει για να αποδειχθεί. Πόσο γρήγορα θα κατατεθούν αυτά και πόσο γρήγορα θα εκδώσει το δελτίο η ΕΠΟ, από αυτό θα εξαρτηθεί το αν θα αγωνιστεί στον μεθεπόμενο αγώνα με την καρδία στο Καφρατζόγλιο. Δηλαδή, όχι τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής στο Κιλκής, με τον Κιλκησιακό, στον αμέσως μετά. Ο Τάι, για να κάνει επιτέλους αυτό το περίφημο δεύτερο κιανόλευκο ντεμπούτο του. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφές, θα δούμε αν Τώρα το πιάσαμε το νόημα που είχε η όλη υπόθεση. Το πιάσαμε. Μια χαρά. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται, γιατί περιμένουμε αυτό το ερωτηματικό να γίνει πράξη τέλος πάντων, να κλείσει η υπόθεση του Τάι. Κάνε μου έναν απολογισμό μεταγραφικό. Απίστευτα πράγματα. Αυτό που είπε ο Λάκης Παπαϊωάννου στην συνέντευξη τύπου, την απολογιστική. Ότι είναι πολυτέλεια αυτή η ομάδα για την... Ναι. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν το συζητάμε. Έκανες μια ομάδα που μπορούσε άνετα και επάξια να σταθεί στη Football League για να μπορέσει να ανέβει από την ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή. Για να μπορέσει να ανέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην επόμενη κατηγορία. Και ξέρεις τι είναι αυτό που με ικανοποιεί? Ότι οι άνθρωποι κάναν τόσο καλό προγραμματισμό, ο Σάκης Αναστασιάδης, ο Τάκης Κατσαμπής και ο Τάσος Κατσαμπής και η διοίκηση. Κάναν τόσο καλό προγραμματισμό, μην βλέποντας το δέντρο, αλλά βλέποντας το δάσος. Δηλαδή, δεν πήραν 2-3 παίκτες εκεί που πονάμε, αλλά πήραν πολλούς παίκτες, Γιώργο, με την προοπτική ότι μόλις τελειώσουν αυτές οι καμιά δεκαριά αγωνιστικές που μένουν, θα μπούμε στη σκληρή διαδικασία που περιγράφαμε την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο. Που βγήκε ο Βαγγέλης και μας έλεγε πού είναι όλα αυτά τα μέρη. Στο πρωταθληματάκι των τεσσάρων. Τώρα άλλαξε μια ομάδα από εκεί. Έχουμε Φούφα. Μακεδονικός Φούφα.
Αντί για τη Λικρά τη Λευκάδας. Ναι, είναι από πάνω ο Μακεδονικός. Άντε τώρα, θα ξαναμπούμε στη συζήτηση. Πού είναι η Φούφα. Πού είναι, πρώτα απ' όλα, πώς λέγεται, Κούφα. Φου, όλα φύ, Φούφα, Φούφα. Φούφα. Φου. Ναι. Ούτε στον εχθρό σου. Πώς λέμε, Θουβού, καμία σχέση. Φουφού είναι αυτό. Όπως είναι η Φουφού του Καστανάρη, δηλαδή. Ναι, Φούφα. Αλλά είναι Φούφα. Φούφα είναι, ναι. Τώρα θα έχω καμιά. Πού είναι αυτό τώρα, όποιο ξέρει. Καμιά 30 κάτσα τον Google. Ελπίζω να είναι νομός Καβάλας ή νομός Ερών, να μην φεύγουμε πολύ. Το παραλίμνη δηλαδή παραμένει πρώτο, γιατί κέρδισε την Ελπίδα Σκουτάρεως με ένα 1-0 στο ντέρμπι εκεί. Παραμένει πρώτο. Καλά, είπαμε ότι όλα αυτά είναι νομός Ερών, εντάξει. Και έχουμε τώρα τη Φούφα και τον το Μπέο. Αυτά έχουμε. Ναι, ώστε να υπάρχουν μόνο δύο μακρινά ταξίδια. Και επίσης. Μακεδονικός να Φούφας. Πω και κάτι άλλο τώρα που ανέφερε στο ναι. Το Βόλο, Γιώργο. Εγώ, πρόσεξέ με τώρα πόσο κακεντρεχώς σκέφτομαι, αλλά έτσι με έχουν μάθει να σκέφτομαι στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω η μία από τις δύο ομάδες που θα ανέβει μαζί μας στη Football League να είναι ο Βόλος, Γιώργο. Για ποιο λόγο. Θέλησε. Καταλαβαίνεις το λόγο. Όχι. Για πες τον. Ναι. Διότι αν δεν είναι ο Βόλος, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε πολύ κακό καλοκαίρι. Α. Ονοώ νοήτο. Ναι, σε πιάσα. Σε πιάσα. Ναι. Δεν φοβάμαι ούτε το Παλαιοχώρι που θα μείνει πίσω, ούτε τα Σκουτάρια, ούτε τα Ούφα, ούτε τα Φίφα, ούτε τα Ουέφα. Τα Φούφα. Φοβάμαι επειδή είναι τέτοιου είδους άνθρωπος, αλλά και επειδή έχει τις προσβάσεις σε αυτά τα πράγματα, ότι θα μας ξεψαχνίσει ακόμη και γιατί φοράμε στραβά το καπέλο. Και καλό θα είναι να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Το περιμένουμε, έτσι. Λέω εγώ τώρα, με το φτωχό μυαλό μου τώρα, λέω έτσι πολύ απλά σκεπτόμενο. Έλα, έρχονται οι απαντήσεις βροχή, αν και εγώ το βρήκα ναι, στο Google. Βροχή, ναι. Το βρήκα στο Google, αλλά δεν θα το πω γιατί θα χρησιμοποιήσω τους καλούς μας φίλους ακροατές που είναι μόνιμα εδώ πιστοί. Ο Κώστας γράφει: καλησπέρα Γιώργο, ο Φούφας είναι ένα χωριό της Πτολεμαΐδας. Στην Κοζάνη εδώ. Κοζάνη λέει ο Γιάννης είναι. Μια μισή ώρα και εκεί. Καλά είναι. Καλά. Κοζάνη εκεί, Κοζάνη Πτολεμαΐδα εκεί. Μια μισή ώρα δεν ξεφεύγει το πράγμα. Εγώ φοβάμαι μην μας προκύψει κι άλλη Λευκάδα. Μη μας προκύψει κανένα από την Ήπειρο. Εντάξει μωρέ, τέσσερις ομάδες τώρα. Τέσσερις ομάδες λέω, τέσσερις ωρίτσες είναι η Λευκάδα, τι είναι. Τι Θα πας από νωρίς, από την προηγούμενη μέρα. Όπα, θα όπα. Ξενοδοχείο. Λοιπόν, ο Φούφας ανήκει στο Δήμο Εορδέας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τώρα το Google ναι. Άνοιξα, που βρίσκεται ναι. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η επίσημη ναι. Ονομασία είναι ο Φούφας, έδρα του Δήμου είναι η Πτολεμαΐδα και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας. Μάλιστα. Έχει υψόμετρο, έχει υψόμετρο 671 μέτρα. Α, ωραία. Ναι. Να πάμε με τα οξυγόνα. Ναι. Πού πας στη Βολιβία, ναι. Θα εγώ πάμε. Τώρα θα πω κάτι, ρε Γιώργο. Ναι. Αλλά τώρα θα το πω ισότιμη ακουόντων. Είτε το πω είτε το πω, τα δύο πράγματα. Μόνο αν δεις ποιες ομάδες διαγωνίζονται σε αυτό το πρωτάθλημα και πρωταγωνιστούν, θα έλεγε κανείς σε αυτό το άτιμο το σύστημα, το βρώμικο το ποδοσφαιρικό σύστημα, ρε κρατάδες, είναι ντροπή σας να θέλετε να στέλνετε τον Ηρακλή εκεί για να παίξει. Δηλαδή, συγχαρητήρια στις ομάδες αυτές που παλεύουν, αυτά τα σωματεία, τους ανθρώπους που βάζουν χρήματα για να τα στηρίξουν, αλλά είναι όλες από χωριά της ελληνικής περιφέρειας. Όλες από χωριά είναι. Εκτός από μορφώματα της τελευταίας στιγμής, όπως είναι το περίφημο μόρφωμα που αναφέραμε πριν από λίγο του Βόλου. Ναι, ναι. Πήρε από ένα χωριό της Πιερίας την ομάδα και την έκανε σε πόλη της Μαγνησίας, στο Βόλο. Ένας φίλος πάλι, εντάξει. Ο Κώστας από την Κοζάνη, που γνωρίζει πράγματα για τον Φούφα, για τον μακεδονικό Φούφας, μου λέει ότι ναι μεν είναι τώρα πρώτος, ισοβαθμί με τον Τηλικράτη, αλλά δεν μπορεί να τον περάσει τον Τηλικράτη. Όχι Φούφας, Φούφα, γιατί μου είπες ότι είναι ο Φούφας, έτσι είπες.
Ναι, απλά στο site της ΕΠΟ, όπως με το χωριό το. Πώς το λέγαμε. Από δεν ήξεραν τι γίνεται. Έχουν ένα προβληματάκι έχουν με την ένα θέμα στο να τα κλείνουν. Ναι. Ωραία, να του στείλουμε mail ένα πρόχειρο διαγώνισμα στην ελληνική γενική, στην πτώση γενική. Έχουν ένα να θέμα. Δούμε λίγο να εκπαιδευτούν στη γενική. Ποιο είναι εκείνο, ποιο είναι εκείνο το χωριό του Βασίλη Παπαδόπουλου, το χωριό. Κάτσε τώρα, θα το βρω, περίμενε. Το σκούταρι που λες, η Ελλάδα. Όχι, όχι, το άλλο, το άλλο. Του Ορφανίου. Ορφανίου, πώς ήταν εκείνο. Περίμενε. Ναι, 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 Ορφανίου. Ορφανίου και το έλεγε Ορφανού. Ναι, μπράβο, αυτό. Ναι, εφόσον είναι ορφάνι το χωριό, η γενική είναι Ορφανίου. Με τι ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Μα γι' αυτό ακριβώς είναι σου αυτό λέω. Που, είναι πάρα τους. Πολύ εκνευριστικό. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Είναι ντροπή τους που θέλουν τον Ηρακλή εκεί και τον χαίρονται που είναι εκεί. Δηλαδή. Πάρα πολύ εκνευριστικό. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε να γυρίσει ο Ηρακλής κάποια στιγμή πίσω, αλλά να γυρίσει με άλλες προϋποθέσεις. Πριν συνεχίσουμε, αυτό είναι το βασικό. Να πω ότι κοντά μας είναι το κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, όπου μπορείς, ναι. Χαρίλαε, όποιος θέλει και εσύ και όλοι, να παρακολουθήσουμε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Βεβαίως, το ακούω συνεχώς τις διαφημίσεις. Αυτό που λες Γιώργο, το Data Labs, ναι. Αλλά εδώ κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι δεν είναι Data Labs. Δηλαδή, στην A Elementary να πας τι στα αγγλικά. Τι θέλω και μιλάω ρε παιδιά σήμερα. Ναι, στην A Elementary και θα τους έλεγα ρε παιδιά, δική σας επιχείρηση είναι ρε εσείς. Εθνική Αμήνη 14α 2310-222-962 ναι. Και datalabs.edu.gr. Ο Χρήστος ναι. Θέλει κάτι να μου πει. Εξαιρετική. Πες στους διαφημιστές ότι παιδιά στα αγγλικά τα δεδομένα δεν λέγονται data επειδή γράφονται data, δεν είναι λατινικά. Λέγονται data. Μπας με τόσο το ότι κάθομαι και λέω γίνομαι κουραστικός κιόλας και δεν το θέλω. Χαρίλαε μου, συγγνώμη γιατί μιλούσα με τον ασύρματο, με Χρήστο Κιώση απέναντι. Δεν έλεγα τίποτα ενδιαφέρον Γιώργο. Όχι, άκουγα τι έλεγες, απλά δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί μιλούσα με τον Χρήστο. Πολύ καλά, γεια σου, έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Πρώτον, είναι Data Labs. Ό,τι και να λες εσύ, είναι Data Labs. Είναι data. Δεύτερον. Να χαλάσουμε τώρα που είναι και ο Σταυρίδης. Πήρε τηλέφωνο ένας φίλος ακροατής και είπε ότι η Φούφα. Η Φούφα. Πω, τα έχω. Ο Μακεδονικός. Ο Μακεδονικός. Φούφας. Ο Φούφα, είπε. Ο Φούφα. Ο Φούφα, ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολύ καλό προπονητή. Έτσι μας είπε ο φίλος να το μεταφέρουμε και το μεταφέρουμε. Και ένας άλλος. Έχει πήγε ο Τραπατώνε. Και ένας άλλος φίλος. Είπε να κάνουμε μία σούμα στις μεταγραφές. Να θυμίσουμε. Λέει, θες να το πάμε παρέα. Το πάμε παρέα. Πάρα πολύ εύκολο. Ξεκινάμε από πίσω. Λοιπόν, έχουμε. Δύο στόπερ. Έτσι. Γιαννίτσι. Γιαννίτσις και Κοστούλας. Ο Κοστούλας βέβαια παίζει. Και ως Λιμπεράκι, ναι. Ως Λιμπεράκι mm-hmm. παίζει. Ένας αριστερός μπακ ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως αριστερός εκτρέμου που δεν βοηθάει και στη δύο θέσεις ο Νίκος ο Κουρέλας. Ναι. Ένας επιτελικός μέσος ευτυχώς θα παίξει από ό,τι φαίνεται ο Τάι. Ναι. Ένας αριστερός εκτρέμου που μπορεί να παίξει και επιτελικός και δεξιά όπως είναι ο Γάλλος ο Λεό Ντεσμέτ. Ναι. Ένας προσφάτως άλλος ακραίος μεσοεπιθετικός, ο Βασίλης Αμαραντίδης, που Γιώργο θυμάσαι ότι το σχολιάζαμε εκείνο το καλοκαίρι που έπαιζε διαρκώς στα αθλητικά. Ο συγκεκριμένος για μένα είναι που λένε, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή είναι πάρα τον πολύ έχω σε καλός εκτίμηση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Τον πάρα πολύ καλός. Και χάρηκα πολύ όταν ανεβαίναμε τα σκαλιά για να πάμε πάνω στον όροφο για τη συνέντευξη τύπου που έγινε προχθές. Τον είδα να τα κατεβαίνει. Και με το που τον είδα βέβαια κατάλαβα ότι. Ναι, ότι θα είναι αυτό που προλόγησε ο Λέξης Παπαϊωάννου. Θα γυρίσει, ναι. Ο Κριστιάνο Μεντί, center for, που λόγω της παρουσίας του Ρόβα προτιμάει να τον βάζει στο δεξί επιθετικό άκρο ο προπονητής. Τρεις, τέσσερις και τρεις, επτά. Αυτή ήταν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Να μην ξανάρθει Λαγκαδάς Ηρακλής, όπου ο Σάκης Αναστασιάδης γύρισε στον πάγκο και δεν λέγει καλύτερα να μην βάλω κανένα. Δεν θα έχει λύσεις στον πάγκο. Και θα πω και άλλο παιχνίδι πιο πρόσφατο και πιο έτσι. Με το 2-2 με την Καρίτσα. Με την Καρίτσα, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση, Χαρίλα, και αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο για τα δεδομένα της κατηγορίας, να γυρίζει ο Αναστασιάδης προς τον Τάσο, τον Κατσαμπή και προς τον πάγκο και να βλέπει στον πάγκο ταυτόχρονα τον Αμαραντίδη, τον Μεντί, τον Ντεσμέντ. Και κανέναν ακόμα. Και να μην είναι αυτή η συνέντευξη. Μακάρι να έχει αυτή τη δυνατότητα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν είμαστε καλά, τα Σάββατα θα πρέπει μαζί ο Σάκης Αναστασιάδης και ο Τάσος Κατσαμπής να κάνουν ολόκληρο πρόλογο
στους πρώτες γραμμές για αυτή την κατηγορία παίκτες που θα μένουν εκτός αποστολής πλέον. Ναι, θα έχουμε και αυτό τώρα, ναι. Θα έχουμε και αυτό. Ναι. Θα έχουμε και μάχη για τη 18. Θέλεις να καθίσουμε να κάνουμε μια τέτοια ανάλυση. Τώρα. Δηλαδή, πες τη βασική ενδεκάδα, έτσι ωραία. Ναι. Ο Βοσνιάδης, οι τέσσερις της άμυνας, ο Κοστούλας, ο Παναγιωτίδης με τον Ντάι. Ναι. Ο Αθανασίου. Ο Πτηνόπουλος, ο Παπαδόπουλος και ο Ρόβας. Και βάλε τώρα στον πάγκο, έλα να αρχίσουμε. Α, το Λαμπάρι, έτσι, το Γιούδα, όποιος είναι έτοιμος. Και αρχίζουμε τώρα για άλλους έξι παίκτες. Δεν θα έχεις τον Ντεσμέτ στον πάγκο, θα τον έχεις. Τον έχεις. Ωραία. Δεν θα έχεις να πάμε από τις μεταγραφές. Δεν θα έχεις τον Κουρέλα και τον Αμαραντίδη. 100%. Ωραία, τρεις. Δεν θα έχεις το Μεντί. Πολυτέλεια. Ναι. Τέσσερα, πάρα πολύ. Αθανασίου μου είπες. Δεν είπα καθόλου. Δεν θα έχεις και τους δύο αδελφούς Αθανασίου. Ούτε ο πάγκος μας χωράει. Ναι. Ούτε ωραία. Πού είναι ο Κρυστάλλης, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος. Μα γι' αυτό και έγιναν και οι αποδεσμεύσεις που έγιναν, έτσι, ο Γκουτσίδης, ο Ιφαντίδης. Ναι, δηλαδή μιλάμε ότι πλέον θα έχεις πρόβλημα 18, όχι 11. Αυτή είναι ευχάριστη. Όχι, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα χρειαστούν οι παίκτες αυτή στην πορεία. Έρχονται κάρτες, έρχονται τραυματισμοί. Είναι μεγάλη υπόθεση που πλέον παίζουμε μόνο ένα εβδομάδα. Αλλά οι κάρτες, οι τραυματισμοί, το ντεφορμάρισμα. Έτσι, το κάποιοι από τις μεταγραφές που δεν τους ξέρουμε τους παίκτες μπορεί να μην σε βγουν, να μην σου βγουν. Μην είμαστε απόλυτοι. Έχουμε χρόνο γιατί έξανα μιλάω και έχασα το χρόνο. Είναι παραδεκά. Επειδή οι ακροατές μας, τα ηρακλάκια μας, τα άρρωστα είναι εξαιρετικοί και όταν παίρνουν απόφαση να συμμετέχουν με μηνύματα, εμένα αυτό μου αρέσει. Βέβαια δεν γίνεται κάθε μέρα. Αλλά όποτε υπάρχουν έτσι θεματάκια διάφορα, μπαίνουν στη διαδικασία. Για παράδειγμα. Ακόμα δεν μας είπαν, ρε φίλε, τι κοινό έχουμε. Περίμενε, θα το βάλουμε. Στο έχω αυτό, στο δεξί το έχω. Θα σου το πω. Όχι, περίμενε. Ρε, φίλε, περίμενε. Ο φίλος ο Χρήστος, λοιπόν, ο οποίος είναι και. Πώς να το πω. Είναι και πρωτοπόρος στο Σουφού Ηρακλή Μυκόνου. Γιατί μάλιστα. Είναι από τα Ηρακλάκια στη Μύκονο εκεί τα άρρωστα, που εντάξει από εδώ είναι, απλά στη Μύκονο είναι πάρα πολύ καιρό. Μας γράφει, Αλεσάνδρα Γκαρσία είναι ισπανόφωνη σίγουρα και όχι Πορτογαλίδα ή Βραζιλιάνα. Το Αλεσάνδρα και το Γκαρσία μπορεί να είναι νότιοαμερικάνα, αλλά μπορεί να είναι και από την ισιωτική ή την νότια Ισπανία, που επίσης δεν χρησιμοποιούν θου, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Όχι, το θου εντάξει να μην το χρησιμοποιούν, γιατί ούτως ή άλλως Γκαρσία γράφεται και στα ισπανικά. Να πάρω ένα τηλέφωνο Γκίζη Ανδριέλου στα κέντρα ξένων γλωσσών να το λύσουμε. Ναι, το Αλεσάνδρα με δύο S δεν μου κάνει για ισπανικό, μου κάνει για πορτογαλικό. Αυτό λέω. Εκεί ήταν η διαφορά μου, δεν ήταν στον Γκαρσία, ναι. στον Γκράσια. Στον Γκράσια είναι Γκράσια για τους Πορτογάλους, Γκράσια για τους Ισπανούς. Στο Αλεσάνδρα δεν μου κάνει για ισπανικό, αλλά μου κάνει για πορτογαλικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι Ισπανίδα γηγενής, είτε είναι υπήκοος με διαβατήριο, η δουλειά μας γίνεται, θα παίξει ο Τάι. Μία μεταγραφή ξεχάσαμε. Ποια? Τον Σμαραγδί. Α, για το βόλεϊ θέλεις να πεις. Πάσα σου δίνω τώρα, πάλι πάσα. Ναι, είναι τεράστια. Τεράστιο το άλμα ενίσχυσης που κάνει η Βουλευτική Ομάδα. Συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, συγγνώμη. Έχω μήνυμα από το Θανάση. Ναι. Δεν μπορώ να μην το διαβάσω τώρα, γιατί τώρα το είδα μπροστά μου. Αλίμονο, τέτοια μπασκετόφατσα. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να το διαβάσω. Θα το διαβάσω όμως. Δηλαδή, ο οπαδός του Φούφα λέγεται Φούφουτος. Ναι, η Ρακλάρα χαζέψαμε, λέει. Ναι, πρόπο να πέσουμε και να είμαστε στον όμιλο με το Φούφα, ε. Άμα βγει πρώτος ο Φούφας, με το Φούφα θα είμαστε. Ναι, με το Φούφα να είσαι, τι ωραία. Τουλάχιστον έχει και το Μακεδονικός μπροστά και το σώσμα. Έχει να πέσει Μακεδονικός. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να τον λέει Φούφα, ναι. Ναι, αλλά έχουμε και τον εδώ Μακεδονικό, εσύ. Θα έχουμε καθαρίσει. Θα νομίζουν ότι ο εδώ Μακεδονικός πήγε στα μπαράζ. Θα μπερδευτεί. Όχι, όχι. Ο εδώ Μακεδονικός ούτε μέχρι το παλαιό χώρι δεν μπόρεσε να πάει, Γιώργος. Προηγήθηκε και επειδή εχθές ήμουνα με καλό φίλο που ήταν στο ματς, γιατί πήγε και το είδε, μου είπε ότι έκανε το 0-1 ο Μακεδονικός και μετά λέει δυστυχώς
τους πάτησαν. Και έβαλαν 3 γκολ σε 10 λεπτά. Που εγώ δεν το πιστεύω για το παλαιοχώρι. Το τίτλο στο τρίτο σιρτάρι έχω κάτι φανελάκια Μινέρβα να αλλάξουν γιατί ίδρυσαν. Επειδή τις πάτησαν, ε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σμαραγδί, άντε. Πάμε σμαραγδί. Να τους πατήσουμε κι εμείς όταν έρθει η ώρα και έτσι. Δεν πειράζει που τους πατήσουμε. Να φάμε και σουβλάκια στον Άγιο Πρόδρομο πηγαίνοντας για παλαιοχώρι. Όχι, όχι, να τους πατήσουμε και τους Μακεδονικούς εννοώ. Δεν εννοώ. Α, για ναι, το... ναι. Ναι, λοιπόν. Τώρα είπες τα σουβλάκια και με αποσυντώνησες, εσύ Γιώργο. Πετοσφαίριση. Ναι, α, για τον Σμαραγδί. Σμαραγδί και τα υπόλοιπα. Ναι. Αλλαγή επίπεδου δεν είναι μόνο ότι σε καλύπτει σε ένα τεράστιο κενό που είχες. Είναι ότι σε ανεβάζει και επίπεδο στο κέντρο σου. Σε όλα, σε μπλοκ, σε πρώτο χρόνο, σε ηθικό που δίνεις στην ομάδα και πάνω απ' όλα σε μια πολύ σημαντική παράμετρο. Σε ύψος. Παράμετρο στην οποία... Σε ύψος. Αυτό θα έλεγα. Στην οποία ο Ηρακλής δεν είναι πολύ πλούσιος. Στο ύψος. Σε πρόλαβε. Είναι ο μόνος πραγματικά πέραν των 2 μέτρων παίχτης που θα υπάρχει στην ομάδα πέραν του Αρμενάκη. Σου δίνει ύψος. Είναι πολύ σημαντικό. Τον κάνει τον Ηρακλή αυτομάτως από μια καλή ομάδα της Volley League σε ομάδα που μπορεί να θεωρείται top class αυτή τη στιγμή. Αν θεωρήσουμε ότι και ο Τζιουμάκας που καθιερώθηκε αρχίζει και αυτός να θυμίζει έναν πολύ καλό ακραίο για το επίπεδο της Volley League, τότε νομίζω ότι με την προσθήκη του Σμαραγδί αλλάζουν τα δεδομένα. Υπάρχουν τώρα μια σειρά αγώνων υπάρχει, πολύ σημαντική. Έτσι. Κυριακή Αλεξανδρούπολη. Με την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη, την Τετάρτη στο κλειστό της ΧΑΝΤ. 9:30 Τετάρτη, ΧΑΝΤ Ηρακλής. Ωραία ώρα είναι, Champions League. Α, πάμε στη ΧΑΝΤ να δούμε το ματσάκι. Νομίζω αν είδα καλά ότι θα οριστεί για την άλλη μετά, για την μεθεπόμενη, μεθερχόμενη Τετάρτη το πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Φίνικα. Περίμενε, κράτα μικρό καλάθι, μην πάμε καμιά Αθήνα και παίξουμε με την ΑΕΚ. Περίμενε. Α, για το, για την ΑΕΚ, όχι. Όχι, λες, όχι. Η ΑΕΚ έχει λάπα, όχι. Κανέλο και πιπέρια. Τα είπαμε αυτά. Ναι. Τα ξαναλέμε, γιατί μου λες όχι, γι' αυτό. Όχι. Κράτα small, πώς είναι το καλάθι. Μπάσκετ. Κράτα small μπάσκετ για το βόλεϊ. Φίνικας έκανε little το μπάσκετ. Λοιπόν, ναι, έκανε τέτοιο. Έκανε ομάδα για τρίτη θέση τώρα, κατά τα ψέματα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Θα προκριθεί και μακάρι να προκριθεί, γιατί είναι αυτό που λες και εσύ, να γίνει καλό στα παιδιά. Βρε καλό στα παιδιά. Που έκανε... Και όχι μόνο αυτό. Να βγάλει και ένα ωραίο καθαρό ζεστό πεντοχίλιαρο η διοίκηση να μπορέσει να το κάνει. Να βγάλει με ένα γεμάτο γήπεδο, βέβαια. Να γίνει σε παρακαλώ. Να βγάλει. Σε παρακαλώ. Να προσθέσουμε, επειδή εχθές ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών, ότι υπήρξε μια πινελιά εσωτερική, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, όσον αφορά τη θέση του ακραίου με τον Γιάννη τον Κατσαφλιάκα, ο οποίος και πέρυσι ήταν στην ομάδα και μάλιστα είχε πάρει και χρόνο συμμετοχής όταν είχα φύγει τρεις ξένοι, αν θυμάσαι, στο δεύτερο μισό του. Του πρωταθλήματος. Ναι. Οπότε ναι. Με τον Γιάννη, με τον Βασίλη τον Μούχλια, με τον Στέλιο τον Τζιουμάκα είναι μια άκρος και ανώλευκη νεανική τριάδα. Τον Εφρεμίδη και τον. Καλά, τον Εφρεμίδη τον Τζιουμάκα και έχεις και τους δύο αναπληρωματικούς στο stand-by, τον Μούχλια και τον Κατσιαφλάκα. Αυτό είναι το πραγματικό τρόπο. Πρώτα είναι, μπράβο, έχεις δίκιο, πρώτα είναι το Γιώτα. Δεν ξέρει πού να το βάλει το Γιώτα και εγώ το έχω ψάξει 100 φορές με αυτό το παιδί. Συγγνώμη, εγώ ξέρω. Ναι. Το σωστό είναι Κατσιαφλάκας. Έτσι ακριβώς. Ναι, λοιπόν, καλύπτεσαι και σε αυτή τη θέση. Για τους κεντρικούς δεν μιλάνε, δεν γίνεται λόγος πλέον. Με Φέργκισον και Σμαραγδί και Νικηφόρο Φωτιάδη και το καινούργιο το παιδί που ήρθε ως τέταρτος για να γίνονται και καλά οι προπονήσεις. Πώς λέγεται το παιδί? Ο Ζαΐμις, μπράβο, δεν το θυμόμουν με τίποτα. Από ΕΑ Εύωσμο. Εξελίξιμο της Εθνικής Εφήβων. Ναι. Για τον Πασαδόρο επίσης υπερπληθώρα πίσω από τον εξαιρετικό μαέστρο τον Μπρούσαλη να υπάρχουν Ευγενίδης και Σκαρλατίδης. Mm-hmm. Πανέτοιμοι. Πίσω από τον Αρμενάκη σε αυτή τη θέση μπορεί να παίξει και ο Κατσιαφλάκας, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν χρειαστεί, που να μην χρειαστεί ποτέ, καλύτερη περίπτωση από τον Εφρεμίδη που τα παστελώνει, που τα κάνει κοπανάει. Μια χαρά είναι. Δηλαδή είσαι καλυμμένος. Για λίμπερο που έχουμε και Μπουράκι μετά το Λάμπι. Για λίμπερο πολυτέλεια αυτό το πράγμα. Και τον εξαιρετικό τον Λάμπι Μπαμπαλιούτα και τον
Φέρελ πήγε απολύτως αξιόμαχο Μπουράκι. Και πρόσφατα πρωταθλητή. Και πρόσφατα πρωταθλητή. Τουλάχιστον πρωταθλητή, δεν το συζητάμε. Όχι, ήμουν σίγουρος ότι θα πεις κάτι για την εφηβική ομάδα, έτσι. Και μα, η σιγουριά σου είναι πραγματικά και επιβεβαιωμένη. Και σίγουρα περιμένω να δω τι θα γίνει σε αυτό που είπε ο Λάμπης Μπαμπαλιούτας, ο προπονητής της ομάδας, το τι θα γίνει με το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πρώτα είναι το πανεπαρχιακό. Δεν θα ξεπέσταγε, απέστα. έχει πανεπαρχιακό. Οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή κάποια ομάδα από την Αλεξανδρούπολη, κάποια ομάδα από την Πρέβεσα, κάποια ομάδα και από την Ούφα, και Ούφα. Από την Έδεσα, καραφούφα μπορεί να έρθει πάλι. Ναι. Θα παίξουν μεταξύ τους και ένας από τη Βόρεια Ελλάδα, ένας από την Πάτρα, ένας από την Αθήνα και ένας από κανένα νησί θα κάνουν το Final Four της Ελλάδος. Κάπως έτσι πάει. Α, και θα είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα αυτό. Θα είναι το πανελλήνιο. Τώρα έχουμε το πολύ πανεπαρχιακό. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Κώστας από την Κοζάνη γράφει: αυτή η ποιότητα των φίλων του Ηρακλή που ξέρει ακόμα και ισπανικά και πώς προφέρονται είναι το κάτι άλλο. Μάθαμε οικονομικά, λογιστικά, τώρα και μετάφραση. Ηρακλή, τι τάβλα είσαι εσύ. Για να μην το πω αλλιώς. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε μάθει τα πάντα, ναι, είναι αλήθεια. Πανεπιστήμονες, δεν το συζητάμε. Είναι αλήθεια. Πρέπει να κλείσουμε, Χαρίλε. Φυσικά θα κλείσουμε, ρε, για να κλείσουμε είμαστε εδώ. Με να πιούμε ένα εσπρέσο βέντο. 100%. Από καφεμάγαζο. 100%. Και το... Αιθιοπία, Κολομβία ή Κένια. Το τσάι του κρυολογήματος, πώς το λες εκείνο. Κρυολόγημα. Πολύ ωραίο. Κρυολόγημα. Το κρυολόγημα, ναι. Τι ωραία. Βέντο, τι θες, Κένια, Αιθιοπία ή Κολομβία. Κολομβία αυτή τη φορά, μωρέ. Κολομβία. Και την προηγούμενη Κολομβία έπαιζε, Χάριλε. Όχι, την προηγούμενη φορά Κολομβία. Είχε πει η Αιθιοπία και λέγαμε μας φάγανε με την Κολομβία. Κολομβία είχες πει. Άντε, Αιθιοπία τώρα. Την Κένια την παρατάς, έτσι δεν τη θες. Την Κένια την άλλη φορά να δοκιμάσουμε. Βέντο να είναι. Μεγάλη ποικιλία. Ναι. Εντάξει. Και ιδίως εμένα μου αρέσουν αυτά που δεν έχουν καθόλου καφείνη τα αφεψίματα. Και δεκαφείνη έχουμε. Ναι, και είναι γεμάτο το καφεμάγαζο από τέτοια αφεψίματα. Ηρεμιστικά, ωραία, χαλαρωτικά. Και τα τσάγια που σου αρέσουν χωρίς καφείνη υπάρχουν και τέτοια πολλά, πέρα από το καφέ. Ναι. Τα βότανα. Πολύ σημαντικά. Θα σου στείλω. Βέβαια, το τσάι αυτό που δεν πρέπει να έχει είναι τεΐνη, είναι η καφείνη του τσαγιού αυτή. Ναι. Το πράσινο, αλλά τα ξέρουν καλύτερα στο καφέ. Το πράσινο την έχει, την έχει το πράσινο. Έχει τεΐνη, ναι. Έχει τεΐνη, ναι. 23-10-70-55-54. Που είναι... Για πες λίγο το σε διάκοψα. 23-10-70-55-54, καφεμάγαζο.gr και στην Ακαδήμου στον Εύοσμο θα πάμε με ένα φορτηγό. Όχι με ένα φορτηγό, με ένα φορτηγάκι. Αυτά τα αγροτικά θα πάμε. Θα γεμίσουμε πίσω ό,τι βρούμε μπροστά μας από το καφεμάγαζο και θα τα μοιραστούμε μετά. Από τα γνωστά τσάγια που δεν έχουν τεΐνη είναι το τσάι του βουνού για παράδειγμα. Όπως βέβαια και τα υπόλοιπα τα αφεψίματα, τα ωραία, τα χαλαρωτικά, όπως είναι το χαμομήλι. Θα βάλει τώρα κανείς στο 8 η ώρα να ακούσει κανένα τελευταίο νέο στην ώρα για μπλε. Η Μέντα, ο ιδίωσμος, ναι, θα νομίζει το χλαμόρι, το ότι πύριο, συνδέθηκε ναι. Με το ελληνικό ραδιόφωνο του 1958. Και... Τι ωραία έτσι. Ας καληνυχτιστούμε λοιπόν. Κάπως έτσι ναι, μιλούσανε ναι. Τότε. Καληνύχτα, καλή επιτυχία στις ομάδες του συλλόγου το Σαββατοκύριακο. Να μην κάνουμε προβλέψεις, δεν θες. Όχι, είναι τρία παιχνίδια τα οποία το κάθε ένα από αυτά κρύβει δυσκολίες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Το ποδόσφαιρο γιατί το βάλες, είπες να το βάλεις και αυτό. Είπα να το βάλω. Είπα να το βάλω για να μην περάσω Καραντασιάδη, Γιώργο. Με εννοήσες. Σε εννοήσα. Ναι, το παλαιοχώρι πηγαίνει, το παλαιοχώρι πηγαίνει στον Εύωσμο. Για να μην πάει 78 λεπτό και βγάλω η Λαρά, σωστά, έτσι, ναι. Σωστά. Πηγαίνει το παλαιοχώρι εδώ στον Εύωσμο με αγροτικό αστέρα. Για να καλά. Πω. Καλά λες. Καλά. Καλά λες. Εντάξει, ακούγεσαι. Ναι. Σε ευχαριστώ, Χαριλέ. Καλά, εμείς να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Εμείς, πάνω απ' όλα εμείς. Ναι. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Με την συμμετοχή σας, με τα μηνύματα, για οποιοδήποτε θέμα συζητάμε, για το οποιοδήποτε θέμα καταγράφουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Όλοι μαζί, μια οικογένεια είμαστε. Εγώ έτσι σας νιώθω τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια.
από το 2006 που υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή μέχρι το 2018 το οποίο βαδίζουμε σήμερα και ξανά καλό μήνα 1η Φεβρουαρίου. Είμαστε μια οικογένεια και έτσι ως οικογένεια να συνεχίσουμε γιατί είναι πολύ όμορφη η επικοινωνία που υπάρχει συχνά πυκνά εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, ακολουθούν τα μπασκετόπαιδά μας ο Νίκος Μοσκοβίτης με το Σταμάτη Μουρελή στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ.